Σήμερα είναι μια σημαντική συνάντηση. Όλοι οι παρακυφίσιοι δήμοι, δηλαδή οι δήμοι που βρίσκονται παράπλευρα του Κηφισού, με πρωτοβουλία του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ενηρέτη, κάνουμε μια σύσκεψη για να δούμε τα προβλήματα που έχουμε. Πολλαπλά προβλήματα, δεν είναι μόνο για τις πλημμύρες, είναι προβλήματα παραβατικότητας και πολλά άλλα προβλήματα. Να συζητήσουμε όμως το βασικό λόγω της κλιματικής αλλαγής και να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινόμενων. Γιατί αυτά τα φαινόμενα δεν είναι τελικά έκτακτα, είναι τακτικά και πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Και θα μιλήσουμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά και να θωρακίσουμε με αντιπλημμυρικά έργα το μέλλον των παιδιών μας και όλων των κατοίκων. Μια πολύ σωστή πρωτοβουλία του Δημάρχου Νίκαια Ζέδη, του Κώστου Μαραγκάκη, με πολύ μαζικές παρουσίες δημάρχων, παλιών δημάρχων, έμπειρων δημάρχων, του Συνδέου Τρογοθέτη, του Βασίλη Τράπαλη, του Γιώργου του Ιακημίδη, που είναι αντιπολίτευση τώρα στην περιφέρεια Αττικής. Πολύ δήμοι και από το νότιο κομμάτι του Κηφισού, ενώ Μοσχάτο, Νίκαια, εμείς, αλλά και από τα βόρεια του Κηφισού. Αναδείξαμε για μία ακόμα φορά το πρόβλημα. Δεν θα μπορούσαμε να δούμε λύσεις σε αυτή τη συνάντηση. Εκφράσαμε πάλι την αγωνία μας, τις ανησυχίες μας για τα γνωστά θέματα. Δύο είναι. Οι αρμοδιότητες, οι μελέτες και οι πόροι. Απλά απορούμε όλοι οι δήμαρχοι πώς ένα ανησυχητικό φαινόμενο, το οποίο μπορεί να διαλύσει ένα κομμάτι της Αττικής, να χαθούν ζωές, να γίνουν τεράστιες καταστροφές, πώς ακόμα δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να μπει ένα χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον με ενέργειες, τι πρέπει να γίνει, πόσο είναι αυτό που πρέπει να γίνει κοστολογημένο και πού θα βρεθούν οι πόροι. Υπάρχει τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχουν άλλοι πόροι. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι το κορυφαίο θέμα του Ικανοπαιδίου. Δεν υπάρχει άλλο θέμα. Οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες είναι. Και επειδή είδαμε τον Ντάνιελ τι έγινε στη Θεσσαλία, φοβόμαστε με κάτι άλλο εδώ, θα θερήσουμε πολλές ζωές και τεράστιες καταστροφές. Απορώ λοιπόν και φράζω και εγώ την απορία μου, τι πρέπει να γίνει για να κάτσουμε κάτω σοβαρά, όσοι εμπλεκόμαστε άμεσα ή έμεσα, γιατί οι Δήμοι δεν εμπλέκονται άμεσα. Δεν έχουν αρμοδιότητα, θέλω να πω στο Κηφισό, οι Δήμοι. Οι παρακηφίσει που λέμε Δήμοι δεν έχουν. Έχουν όμως έμεση αρμοδιότητα, γιατί πολλών τα νερά πέφτουν στο Κηφισό. Άρα πρέπει να γίνει ένα σημαντικό, ολοκληρωμένο, ολιστικό σχέδιο, το οποίο η πληροβουλία προφανώς πρέπει να πάρει η κυβέρνηση. Αυτό ζητάμε εμείς. Να καθίσουμε κάτω, να δούμε τι πρέπει να γίνει, να κοστολογηθεί, να αναλυθεί, να κοστολογηθεί και από εκεί πέρα πράγματι να βρεθούν οι πόροι να προχωρήσει το έργο αυτό. Διότι συνήθως στη χώρα περιμένουμε να γίνει η καταστροφή, να έχουμε θύματα και να αργήσουμε μετά. Χτυπάμε το καμπανάκι. Εγώ έχω στείλει μια επιστολή από το 16-17 μαζί με τον Αντρέα τον Ευθυμίου και τον Γιώργο τον Ακημίδη στην κυβέρνηση τότε, που δεν ήταν η ίδια κυβέρνηση, ήταν μια άλλη κυβέρνηση, δεν έχει σημασία, ώστε να κατανοήσουν ότι αφενός δεν έχουμε την ευθύνη εμείς και αφετέρου να χτυπήσουμε καμπανάκι. Το καμπανάκι αυτό το έχουμε χτυπήσει ως δήμαρχοι, αλλά πάλιες φορές. Τώρα φαίνεται η περιφέρεια, βέβαια, Αττικής, ότι τώρα προχωράει η συνεργασία. Καθαρίστηκε ένα κομμάτι που δεν είχε καθαρίσει ποτέ. Μπαίνουν κάποια τελειοστάσια, γίνονται κάποιες μικρές κινήσεις. Δεν ξέρω απλώς, γιατί είμαι μηχανικός, δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του Κηφισού. Αυτή είναι η αγωνία μας. Θα πιέσουμε, θα φωνάξουμε και ελπίζω να ακουστούμε. Είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία που πήρε ο Δήμαρχος Νίκαιας Ρέντη, ο κ. Μαραγκάκης. Ο Κηφισός είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους. Είναι το μεγαλύτερο ποτάμι της Αττικής. Ως περιφέρεια Αττικής, ήδη είδατε ότι για πρώτη φορά μπήκαμε στη διαδικασία να καθαρίσουμε τα κλειστά τμήματα του Κηφισού, κάτι που ως αρμοδιότητα δεν άνοικε στην περιφέρεια. Γενικώς, κατ' εμέ, ο Κηφισός αποδεικνύει τις διαχρονικές παθογένειες που είχαμε ως κράτος και ως προς τα τεχνικά έργα τα οποία έγιναν, δηλαδή το μπάζωμα του Κηφισού, το ανεξέλεγκτο μπάζωμα, αλλά και το ότι δεν υπήρχε ένας ολιστικός σχεδιασμός με τα αντιπλημμυρικά τα οποία γινόντουσαν στους πάνω από 15 δήμους που διέρχεται ο Κηφισός. Αυτό που έχει προτεραιότητα αυτή τη στιγμή να κάνει το κράτος και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι να γίνει ένας ολιστικός σχεδιασμός, γιατί η κλιματική κρίση βλέπουμε ότι μας επιβάλλει να κάνουμε γρήγορες κινήσεις και σίγουρα το πρώτο στο κιόλας θα ήταν να γίνουν νομοθετικές ρυθμίσεις. Διότι η επικάλυψη αρμοδιοτήτων δεν βοηθάει κανέναν μας ώστε να ξέρουμε τι κάνουμε και πώς το κάνουμε σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που απευχόμαστε όλοι να δούμε μια τόσο έντονη βροχόπτωση όπως έγινε στη Θεσσαλία και να έχουμε τεράστια προβλήματα εντός του αστικού ιστού. Οπότε για άλλη μια φορά θέλω να πω συγχαρητήρια στο Δήμαρχο και χαίρομαι που βλέπω εδώ ότι είναι όλοι παρευρισκόμενοι και εκπρόσωποι. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το ότι έγινε η συνάντηση πρώτα απ' όλα. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και είναι προς τιμή του Δημάρχου της Νίκαιας που πήρε την πρωτοβουλία. Το συζητάγαμε και στον Πειραιά με τον Γιάννη τον Μόραλη και με τον Ευθυμίου στο Μοσχάτο. Εδώ και αρκετό καιρό, καθώς από το 20 και έπειτα, έχει άρχισε να φαίνεται
το πρόβλημα του Κηφισού από τη στιγμή που η στάθμη σε μεγάλες βροχές φτάνει στα όρια της. Οι μελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία 4 χρόνια αποκαλύπτουν ένα εντυπωσιακά δύσκολο ζήτημα. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι έχουμε στην ευρύτερη περιοχή 250 σημεία κινδύνου, εκ των οποίων τα 140 είναι σχολεία, νηπιαγωγεία και αθλητικοί χώροι. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για κίνδυνο υψηλού επίπεδου και κανείς δεν θα θέλει να είναι δήμαρχος στη στιγμή που θα υπάρξει το πρόβλημα. Είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε επιδείνωση των συνθήκων, καθώς και ο Ντάνιελ και η Μάντρα και οι πλημμύρες οι τοπικές που έχουμε αποδεικνύουν πως επιταχύνονται αυτά τα φαινόμενα. Άρα ο Κηφισός πρέπει να αντιμετωπιστεί και να αντιμετωπιστεί ακριβώς σε αυτό το επίπεδο. Και σε περιφερειακή κλίμακα και σε δημοτική κλίμακα. Ο Κηφισός είναι ένα πρόβλημα που μέρα με τη μέρα γίνεται μεγαλύτερο. Το έχουμε επισημάνει πολλά χρόνια τώρα. Δυστυχώς δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει γίνει μια μελέτη των σημερινών συνθήκων και τι θα μπορούσε αυτό να συνεπάγεται στη διατομή του Κηφισού, αν είναι επαρκής ή όχι. Ας ελπίσουμε ότι η καινούργια διοίκηση της περιφέρειας, που πια κλείνει χρόνο, θα μπορέσει να το προχωρήσει για να έχουμε μια εικόνα καλύτερη για όλους μας. Αυτό είναι το ζητούμενό μας και ελπίζουμε πραγματικά να περπατήσει. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για αυτή τη σημαντική συνάντηση, γιατί πιστεύω ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια έχει έρθει η ώρα να δούμε το πρόβλημα στα μάτια. Ο Δήμος ο δικός μας είναι πάρα πολύ επιβαρημένος ήδη και από τα πλημμυρικά φαινόμενα και το μεγαλύτερο ζήτημα οφείλεται στην κήτη του Κηφισού. Είμαστε και το μόνο σημείο που είναι ανοιχτή η κήτη, περίπου 2,5 χιλιόμετρα διατρέχει τους Αγίους Αναργύρους, αλλά κυρίως το πρόβλημα που αντιμετωπίσουμε είναι ότι η μη επάρκεια του ποταμού δεν μπορούμε να προβούμε σε περαιτέρω αντιπλημμυρικά στην πόλη, γιατί δεν μπορούμε να ρίξουμε μέσα άλλο νερό. Άρα πρέπει άμεσα να τρέξουν οι χρηματοδοτήσεις, να υλοποιηθεί η μελέτη που έχει γίνει, να διανυχθεί ο Κηφισός, να πάρει νερό, να μπορέσουμε κι εμείς να ανταποκριθούμε στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου αντιπλημμυρικών, αλλά κυρίως να προστατευτούμε από φαινόμενα και μεγάλες βροχές που αυτή τη στιγμή είμαστε εκτεθειμένοι. Για τη σημερινή συνάντηση θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία όταν οι δήμαρχοι των παραποτάμιων δήμων συναντώνται για ένα τόσο κομβικό ζήτημα. Μέσα από τη διαβούλευση, το διάλογο, τη συζήτηση θα ακουστούν προτάσεις και σίγουρα η κατάσταση θα βελτιωθεί βρίσκοντας λύσεις επικοδομητικές για τις περιοχές μας εδώ στα δυτικά που πονάμε περισσότερο από τις πλημμύρες. Το καμπανάκι το έχουμε χτυπήσει πολλά χρόνια τώρα και σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Πειραιά, τον Γιάννη Μόραλη, και τον τότε Δήμαρχο Νίκαιας Ρέτη, τον κύριο Ιωακιμίδη, και τώρα το ξαναχτυπάμε. Θα συμβούν τραγικά γεγονότα εάν δεν πάρθουν άμεσα μέτρα και δεν γίνουν έργα και στον Κηφισό και στον Ηλισσό, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές. Ευθύνη την έχουν η περιφέρεια και η κεντρική διοίκηση. Και να πούμε και το εξής, αυτό που φάνηκε, η ιστορία με τα φρεάτια. Αν τα φρεάτια ήταν να είναι καθαρά και να λυνόντουσαν τα πλημμυρικά φαινόμενα, τότε θα τα είχαμε λύσει πολλά χρόνια, γιατί τα φρεάτια τα καθαρίζουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη σημερινή πρωτοβουλία του Δημάρχου της Νίκαιας, του Κώστα του Μαραγκάκη, που αποδεικνύεται ένας ενεργός, δυναμικός δήμαρχος. Τα θέματα του Κηφισού είναι θέματα τα οποία αφορούν όχι μόνο την δική μας περιφέρεια σαν Πειραιά, αλλά ευρύτερα την Αττική. Επομένως, το να δούμε τα πλημμυρικά ζητήματα και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τον Κηφισό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η εμπροστοβαρής προσπάθεια, χρειάζεται να αναδεικνύονται τα ζητήματα και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που σήμερα σε μια διακομματική λογική γίνεται αυτή η προσπάθεια. Είμαστε εδώ όλοι βουλευτές αυτοδιοικητικοί για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Ο Κώστας Μαραγκάκης, πρέπει να πούμε τα συγχαρητήρια, γιατί αποδεικνύεται ένας νέος αλλά πάρα πάρα πολύ ενεργός δήμαρχος, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Η κλιματική κρίση μας έχει δείξει ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι έχει να κάνει με τα καιρικά φαινόμενα και ιδιαίτερα με τις έντονες βροχοπτώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προλαμβάνουμε πράγματα τα οποία μπορεί να συμβούν. Άρα, στο πλαίσιο αυτό, είναι πολύ σημαντική η σημερινή συνάντηση, όπου θα μιλήσουμε για το πόσο ο Κηφισός πρέπει να θωρακιστεί περαιτέρω. Ένας βασικός ποταμός, ο οποίος διατρέχει πάρα πολλούς δήμους στο κέντρο, στον πυρήνα της Αττικής, και πρέπει συνεχώς να είμαστε σε εγρήγορση, προκειμένου να ξέρουμε ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε όποιο φορτίο νερού μπορεί να
κληθεί να παραλάβει στο μέλλον. Σίγουρα είναι ένα έργο που έγινε πριν από κάποιες δεκαετίες. Η συντήρηση των έργων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είμαστε εδώ για να ακούσουμε τους φορείς κατά πρώτον και απ' την άλλη, σαν βουλευτές της περιοχής και εμείς να συμβάλλουμε όπου μπορούμε και όπως μπορούμε, προκειμένου αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μπορέσει να επιληθεί, να μπορέσουμε να συντηρήσουμε σωστά τον Κηφισό ποταμό, προκειμένου να αντέξει σε οποιοδήποτε φαινόμενο μπορεί στο μέλλον να παρουσιαστεί. Θα ήθελα να συγχαρώ το Δήμο Νίκαιας Ρέντη για την πρωτοβουλία να συγκεντρωθούμε σήμερα εδώ και να μιλήσουμε για το ζήτημα του Κηφισού. Πράγματι είναι Κηφισός ώρα μηδέν. Οι περιοχές μας, η βιωσιμότητά τους, η ασφάλειά μας απειλούνται από τα έργα που δεν επιτρέπει η κυβέρνηση στην πραγματικότητα να γίνουν. Είναι επιτακτική ανάγκη και είναι ευθύνη της κυβέρνησης εν όψη του δύσκολου χειμώνα που έρχεται, μετά και τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής, που όμως δεν είναι άσχετα από την ελλιπή μέρημνα που δείχνει η κυβέρνηση για την προστασία των δασών, να έχουμε άμεσα λύσεις για τα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνουν στο Κηφισό για το καλό όλων μας.